Τι έγινε? Άξονα! Τι άξονα? Ωου! Εδώ πάνω έχει ένα... θα πάμε, είναι το χωριό Φάντασμα που ήταν το... Εκεί πάνω θα με βούμε. Ναι. Ωραία, είσαι καλά ρε. Ναι. Εσείς ωραία. Εγώ είμαι ωραία. Εσείς. Μανουέλ το περνάει στη γραμμή τερματισμού και ναι, νίκητης του Dakar! Και το πατάω και σταματάει. Ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό. Πάμε για τη δεύτερη μέρα. Λίγο περίεργος ο καιρός σήμερα, έχει κάπως υγρασία. Ελπίζω να μην φάμε βροχούλα. Θα είναι ταλαιπωρία εκεί πάνω στα χώματα. Χθες το βράδυ ήρθε και ο Μιχάλης στην παρέα να ακολουθήσει στη βόλτα. Και όλοι μαζί λοιπόν, εγώ, ο Μάνος, ο Δημήτρης, ο Μιχάλης και ο Γιώργος, αφήσαμε την Κλειδονιά με στόχο να οδηγήσουμε στην καρδιά του Ζαγορίου. Κορφό, με σκοπό να ανέβουμε σε μια κορφή του Μητσικελίου που επιβλέπει τα βουνά προς όλες τις κατευθύνσεις.
είμαστε εδώ. Κάνε ένα. Λίμνη, Κίλτη. Πω, κοίτα βόρε. Είναι όχι τα στέκα μου τώρα. Από εκεί μία ακόμα στάση στον Άγιο Ιωάννη που βρίσκεται ακριβώς επάνω από το δίκορφο. Κατηφορήσαμε πάλι, πατήσαμε επιτέλους χώμα. Ναι, απέναντι. Ναι, πάω, ε. Για πει, σιγά σιγά μην γλιστρήσεις. Α, έχει βάθος γύλες, ε. Και αριστερά καλύτερα, ρε. Που όπου γλιστράνε οι πλάκες τώρα, γάμισε τα. Ναι. Έλα, είναι βατό από το Μάνο. Έλα ρε, εγώ πέρασα με ροή εδώ. Είναι το παιδιά στην άκρια. Έλα κουμπαρόν. Θες να το ρίξεις μέσα. Γι' αυτό είναι. Οπα! Βλέπεις. Τώρα. Λοιπόν, checkpoint. Πάντως ωραία διαδρομή. Πολύ και ωραία. Τεχνική δεν το πολύ φαίνεται, ωραία. Αλλά είναι σαθρό με ωραία, ωραία, απάτητο, δηλαδή έτσι με αυλάκια. Τεχνικό, ήθελε να βάλεις στο μυαλό σου, δεν ήτανε. Ναι. Και έκανε και πούφλες και ήταν σαθρό, ωραίο.
Αυτό το κομμάτι βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο, έχει πολύ βλάστηση και μαλακό έδαφος. Κεντρικό Ζαγόρι είμαστε τώρα, πάμε προς Ανατολικό. Είναι όλη αυτή η περιοχή εδώ ανάμεσα που είναι όλο φουρνάρι και χώμα. Ωραίο κομμάτι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και ένα σύντομο ασφάλτινο κομμάτι που θα μας οδηγήσει στη Δόλιανη.
δρομάρα. Και πού λέει το παιδί? Δεν περνάει με τίποτα. Κάτσε πως είναι κανένα άλλο σημείο. Δεν περνάει ρε. Δεν περνάει ρε, δεν περνάει. Πέρυσι πέρναγε, ήταν αυτός ο δρόμος εδώ πέρα. Βγαίνοντας από το Ζαγόρι πλέον, θα πούμε στη Βάλια Κάλτα, περνώντας από το χωριό Φλαμπουράρι. Μπαίνουμε για Βάλια Κάλτα τώρα. Δεν μπορέσαμε να περάσουμε τον ποταμό, έχει φύγει ο δρόμος, ασφάλτινη παράκαμψη κάναμε και βγήκαμε εδώ πέρα Φλαμπουράρι και πήραμε το χώμα. Τι λέω, αλλά πού σε τσίπησε? Εδώ, εδώ στο μάτι. Πολύ ωραίο κομμάτι, φίλε. Καλό. Δεν έχει ροδιές, πέρασαν από βελιάλι. Όχι, αυτοί πήγαν ευθεία, εμείς πάμε το τραπ. Δεν είναι εδώ κατά λογικά. Πάμε, πάμε, το έχω βάλει το τραπ. Πάμε, πάμε. Έχει αντίρρολο εδώ, Σβήσε. Τες. Τι δοκίμαστε, ρε. Πίσω. Λοιπόν, πώς τρίβει τώρα το GS εδώ? Περίμενε. Αφού
Αφού βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, γυρίσαμε πίσω με κατεύθυνση για τη λίμνη ΑΟΟΥ. Η Βάλια Κάλτα είναι ένα μοναδικό μέρος με απερίγραπτη φυσική ομορφιά. Κάθε φορά μας εκπλήσει. Φτάνοντας στη λίμνη ΑΟΟΥ, χαιρετηθήκαμε με τον Μάνο και οι υπόλοιποι κινηθήκαμε προς το Μέτσουβο. Στο Μέτσουβο, ο Γιώργος έφυγε και εγώ, ο Μιχάλης και ο Δημήτρης ήπιαμε ένα τελευταίο καφέ πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου τώρα για να μην χάσετε κανένα βίντεο.